Το Μινιόν ήταν το πρώτο πολυκατάστημα στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια και το 11ο στην Ευρώπη που βρισκόταν στην καρδιά της Αθήνας και συγκέντρωνε την προτίμηση των καταναλωτών ανά την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως η ανέλυξή του διακόπηκε βίαια το 1980. Η επίσκεψη σε αυτό ήταν από μόνη της μία ψυχαγωγική διδασκαλία, ειδικά εάν ήσουν σε μικρή ηλικία. Για τα δεδομένα της εποχής έμοιαζε να έχει κάνει άλμα στο χρόνο. 6 όροφοι, κυλιόμενες σκάλες, εστιατόριο, καφετέρια, κλιματισμός και μία πρωτοφανής σε πλούτο γκάμα προϊόντων. Τη δεκαετία του 1970 αναδείχθηκε το μεγαλύτερο κατάστημα στα Βαλκάνια και στο 10ο μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη. Το Μινιόν ήταν η μέκα του σόπινγκ στην Ελλάδα, αλλά όχι ακριβώς μόνο αυτό. Ένας προορισμός που ιντρίγκαρε τη φαντασία των μικρών και ικανοποιούσε κάθε καταναλωτικό γούστο των μεγάλων. Κόσμος και κοσμάκης που έφτανε από την επαρχία στην πρωτεύουσα ανοίγαγε σε highlight της διαμονής του μία ξενάγηση στο Μινιόν. Ήταν το πρώτο και μοναδικό έως σήμερα που μπορούσε να υποστηρίξει την έκφραση «και του πουλιού το γάλα». Το πιο εντυπωσιακό θέαμα που θα ξετρελάνει τα παιδιά. Αυτά τα Χριστούγεννα ένα είναι το Μινιόν και χιλιάδες τα δώρα. Χριστουγεννιάτικο Μινιόν. Ευχές και δώρα σας πολλά. Δημιουργός του ήταν ο εμβληματικός για την διορατικότητα, την ευρηματικότητα και το ήθος του επιχειρηματίας Γιάννης Γεωργακάς. Προερχόμενος από πανφτωχή οικογένεια, έφυγε από το χωριό του στην Ολυμπία στα 13 χρόνια του για να αναζητήσει καλύτερη τύχη στην Αθήνα. Δούλεψε αρχικά στο μπακάλικο ενός θείου του, ως σερβιτόρος στην πλατεία Βάθης, σε πρατήριο τσιγάρων και ως τσιλιαδόρος ενός παπατζή. Μετά το πέρας των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ξεκίνησε να εργάζεται ως πλασιέ με το ποδήλατό του, προμηθεύοντας με μικροπράγματα τα περίπτερα. Ήταν τότε που η ονομασία Μινιόν και η πρωτοτυπία ενός περιπτέρου στα χαυτεία αποτέλεσαν την έμπνευσή του. Το περίπτερο διέφερε από τα υπόλοιπα διαθέτοντας μία ευρεία γκάμα προϊόντων όπως τσιγάρα, εφημερίδες, στυλό, γυαλιά, είδη καπνού και μία σειρά από χρηστικά μικροαντικείμενα. Ο Γεωργακάς ξεκινάει να εξαργυρώνει το επενδυτικό του δαιμόνιο. Πείθει τον ιδιοκτήτη του Μινιόν, Άγγελο Σεραφιμίδη, άρτια φιχθέντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να συνεταιριστούν και υιοθετούν πρωτοποριακές πρακτικές για να προσελκύσουν πελατεία. Σύντομα ανοίγουν ένα ακόμη περίπτερο και λίγο αργότερα το πρώτο τους κατάστημα στα Χαυτεία. Μετά τον πόλεμο δρομολογούν το μεγάλο άλμα ανοίγοντας το 1944 το Μινιόν στην Πατησίων. Η συνεργασία δεν θα διαρκέσει πολύ, αφού ο Σεραφιμίδης αποφασίζει να επιστρέψει στην Αμερική και αποχωρεί από την εταιρεία. «Πιο καλή η μοναξιά», σκέφτεται ο Γεωργακάς και υλοποιεί βήμα-βήμα το μεγαλεπίβολο σχέδιό του. Ζητάει και παίρνει άδεια εξαγωγής ελληνικών
και εισαγωγής ξένων προϊόντων, ενώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 θα αγοράσει ένα δεκαόροφο κτίριο πάντα κοντά στην Ομόνοια και λίγο μετά αγοράζει και το διπλανό του. Από την αρχή της δικτατορίας κιόλας, το Μινιόν είναι το μεγαλύτερο κατάστημα της Αθήνας, απολαμβάνοντας σημαντική κερδοφορία. Τη δεκαετία του 1970 έχει πια μετατραπεί σε ένα τεράστιο σύγχρονο πολυκατάστημα, το μεγαλύτερο μεγάλο, όπως ανέφερε η σχετική διαφήμιση του. Μέσω του Μινιόν, το λιανεμπόριο στην Ελλάδα περνάει σε άλλη εποχή. Εμπορεύεται σε προσιτές τιμές από καρφίτσες και τρόφιμα μέχρι ηλεκτρονικά και αυτοκίνητα. Ο Γεωργακάς αποδεικνύεται ότι έβλεπε μπροστά από την εποχή του. Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα που καθιέρωσε τις ετήσιες εκπτώσεις, κατήργησε τα παζάρια θέτοντας καθορισμένες τιμές, καθιέρωσε τη διαφήμιση στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, εγκατέστησε κυλιόμενες σκάλες, χρησιμοποίησε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εισήγαγε τη λίστα αγορών και τη λίστα γάμου και εκτός από όλα τα προαναφερόμενα, λειτουργήσε στις εγκαταστάσεις του κομμωτήριο, μπαρ, ακόμα και ταξιδιωτικό γραφείο. Στην εποχή ακμής του απασχολούσε 1.000 υπαλλήλους και διέθετε πάνω από 12.000 διαφορετικούς κωδικών προϊόντων. Ξεχωριστό κεφάλαιο στη χριστουγεννιάτικη αγορά ήταν ο έκτος όροφος του κτηρίου που άνοιγε μόνο για την περίοδο των γιορτών και αποτελούσε χριστουγεννιάτικο παράδεισο για τα παιδιά. Η φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη ή με τα ευμεγέθη ζώα της ζούγκλας στο τελευταίο όροφο καθιέρωσε το ιστορικό κατάστημα ως υποχρεωτική στάση για ψώνια σε κάθε χριστουγεννιάτικη περίοδο. Μετά από αναμονή ενός ολόκληρου χρόνου ήρθε. Ήρθε με τα μουσικής και πανηγυρικής πομπής. Ήρθε ο Άι Βασίλης με μαζορέτες που τον οδήγησαν στο μοναδικό χριστουγεννιάτικο γιορταστικό Μινιόν. Η ανέλυξη σταμάτησε βία με φρικτό τρόπο παραμονές Χριστουγέννων του 1980. Τρεις ώρες μετά τα μεσάνυχτα, το ξημέρωμα της 19ης Δεκεμβρίου, ξεσπούν ταυτόχρονα μεγάλες πυρκαγιές στο Μινιόν και τον Κατράντζο. Πρώτα ακούγονται εκρήξεις και τα πολυκαταστήματα τυλίγονται στις φλόγες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τους υψηλότερους ορόφους, όπου βρίσκονταν τα πλέον έφλεχτα υλικά, γεγονός που βεβαίωνε ότι επρόκειτο για εμπρισμό. Η δύναμη των 38 οχημάτων και 135 ανδρών της πυροσβεστικής, μαζί με όλους τους μαθητές της πυροσβεστικής σχολής που καταφθάνουν στο σημείο, είναι αδύνατον να αποτρέψει την καταστροφή. Οι φλόγες τύλιξαν τα κτίρια σε λίγα μόνο λεπτά και η επέμβαση αποσκοπεί μόνο στη διάσωση των διπλανών κτιρίων. Από το Μινιόν απομένει μόνο σκελετός του κτιρίου, ενώ το Κατράντζο σπορ καταραίει. Η πυροσβεστική υπολογίζει ότι οι ζημιές ανέρχονται στα 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Σε άλλα τόσα υπολογίζει μόνο το εμπόρευμα που χάθηκε ο Γιάννης Γεωργακάς, δηλώνοντας παράλληλα ότι το κατάστημα ήταν ασφαλισμένο μόνο για 200 εκατομμύρια δραχμές. Οι εμπρισμοί γίνονται ως ήθαστε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ακόμα και η 17 Νοέμβρη παίρνει θέση καταγγέλλοντας σε προκήρυξή της τα γεγονότα ως επιχειρησιακά, ασυντόνιστα, όχι κατάλληλα προετοιμασμένα και πολιτικά επιβλαβή. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση ανάληψη ευθύνης από την νεοεμφανιζόμενη επαναστατική οργάνωση Οκτώβρης 80 που ήταν παρακλάδι του ΕΛΑ. Στη
προκήρυξή της, που ταχυδρομήθηκε στις εφημερίδες, δικαιολόγησε την επίθεση στα πολυκαταστήματα με τον εξής απίθανο ισχυρισμό. Κάθε επιχείρηση, έτσι και αυτές, στηρίζονται στην εκμετάλλευση των προλετάριων. Τα αφεντικά εκμεταλλεύονται την ανάγκη των προλετάριων να έχουν ένα εισόδημα για να ζήσουν και τους τριμώχνουν στο μεροκάματο, την αλωτρίωση και τη μιζέρια. Ο Έλα αποποιήθηκε την ευθύνη δείχνοντας ως υπεύθυνους και καταγγέλλοντας άτομα που είχαν αποσκιστεί από τις γραμμές του μετά τη διάσπαση της οργάνωσης. Παρά το οικονομικό κράχ, ο Γεροκακάς αρνείται να κηρύξει πτώχευση και αποφασίζει να αναδημιουργήσει το παιδί του με τη βοήθεια των υπαλλήλων του και την αμέριστη αγάπη του κόσμου. Το νέο Μινιόν θα αναγεννηθεί από τις τάχτες του σε χρόνο ρεκόρ. Τίποτα όμως δεν είναι όπως πριν. Το 1983 περνάει στα χέρια του κράτους αφού εντάχθηκε στις λεγόμενες προβληματικές επιχειρήσεις. Παρέμεινε ωστόσο στάσιμο σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, καθώς κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα shopping shop καταστήματα που σύντομα θα άλλαζαν την εικόνα του λιανεμπορίου. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια, ο Γεροκακάς αποκτά ξανά το 1991 τον έλεγχο της επιχείρησης μαζί με μια ομάδα επιχειρηματιών. Ένα χρόνο μετά όμως, καταπονημένος σωματικά και ψυχικά και σε προχωρημένη ηλικία, στα 79 του, αποφασίζει να αποχωρήσει πουλώντας το μερίδιό του. Αποκλειστικά στο καινούριο Μινιόν. Ευκαιρία να πάρω κάτι ακόμα. Το Μινιόν, που πλέον αδυνατεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αρχίζει να απευθύνεται σε ένα διαφοροποιημένο κοινό με ελαφρώς αυξημένες τιμές. Εκπτώσεις Μινιόν. Παρασυρθείτε. Αδυνατώντας να ανταγωνιστεί τα πιο φθηνά καταστήματα και έχοντας να αντιμετωπίσει μία σειρά από δυσμενείς καταστάσεις όπως προβλήματα ρευστότητας, κακές σχέσεις με προμηθευτές αλλά και την αποκάλυψη κυκλώματος εκβιασμών που λειτουργούσε στον ημιόρροφο του κτηρίου, το θρηλυκό κατάστημα βάζει οριστικά λουκέτο τον Ιανουάριο του 1998. Ουσιαστικά, η έντοξη εποχή της επιχείρησης είχε ημερομηνία λήξης την 19η Δεκεμβρίου του 1980. Οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης είχαν πλήξει βάναυσα τον καρπό τόσων θυσιών ενός ανθρώπου που, ως αντικαπνιστής, είχε θεσπίσει αντικαπνιστικό επίδομα αλλά και επίδομα έγκαιρης προσέλευσης για το προσωπικό του. Το πρώτο ανέρχονταν σε αύξηση 50% του μισθού για 6 μήνες με ενυπόγραφη δέσμευση παύσης του καπνίσματος για 3 χρόνια. Και το δεύτερο ήταν ένα εβδομαδιαίο τσεκ 100 δραχμών για αγορές από το πολυκατάστημα. Επιπλέον προσέφερε δώρα σε κάθε στέλεχος προσωπικά στη γιορτή του, ενώ είχε καθιερώσει μία γυάλα με κέρματα για όσους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το εισιτήριο του λεωφορείου. Τις εορταστικές περιόδους δε υποδεχόταν ο ίδιος τα παιδιά των πελατών μοιράζοντας σοκολάτες. Μετά τη χρεοκοπία, το κτίριο αγοράστηκε από την οικογένεια Φάις, η οποία είχε φιλοδοξίες να επαναλειτουργήσει το κατάστημα ύστερα από ανακαίνιση. Η Elmex Sports πουλήθηκε στη συνέχεια στον όμιλο Φολή Φολή, ο οποίος, αν και είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να ανοίξει το κατάστημα το 2018, πλέον και λόγω της στάσιμης οικονομικής κατάστασης, ακύρωσε τα φιλόδοξα σχέδιά του, αναμένοντας καλύτερες εποχές για το επιχειρήν.
Πλήρης ημερών, μόχθων και επένων, ο Γιάννης Γεωργακάς έφυγε από τη ζωή το 2002 σε ηλικία 90 ετών. Αφήνοντας πίσω του ένα κομμάτι νιώτης εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που χάρηκαν ή θυμήθηκαν τα νιάτα τους στο θρυλικό έκτο όροφο του πρωτοπόρου καταστήματος. Ένα κομμάτι που ως ανάμνηση αρνήθηκε να γίνει ήδη στάχτη στα αποκαίδια του 1980. Αυτό ήταν το Μινιόν και η ιστορία του.